Εγώ έχω κουραστεί τα τελευταία 5 χρόνια να λέω τα ίδια πράγματα. Αλλά τα ξαναλέω τέλος πάντων, παρά το ότι ξέρω μην ότι... Μην πείτε τα ίδια πράγματα. Όχι, θα πω τα ίδια. Θα πω ότι αυτή η κρίση δεν αντιμετωπίζεται μαθητευόμενους μάγους και πάντως, για να το πω πολιτικά, δεν αντιμετωπίζεται από ένα κόμμα. Είναι μια τεράστια κρίση η οποία για να αντιμετωπιστεί θέλει συσπήρωση και συνένωση δυνάμεων. Το έλεγα από το 10 όταν διαγράφηκα, όταν το είπα για πρώτη φορά. Το ξαναλέω λοιπόν τώρα το 15. Τι χρειάζεται. Τι σχήμα θα πάρει αυτό, Περιμένετε, θα σας πω. Τι χρειάζεται. Χρειάζεται καταρχήν πράγματι, ορθώς ο κύριος Μητρόπουλος το λέει. Εγώ πάρα πολλές φορές διαφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά αυτή τη φορά ορθώς το λέει. Χρειάζεται εθνική διαπραγματευτική ομάδα. Τι σημαίνει εθνική διαπραγματευτική ομάδα, έστω και τη μία εβδομάδα που μας μένει, γιατί δεν μας μένουν πολλά πράγματα. Μην νομίζετε. 18... Κύριε Παγκογιάννη, δεν καλούν τον κύριο Ρωμανιά μέσα. Τι λέμε για εθνική τον κύριο ομάδα. Ρωμανιά. Μα μην το λέτε αυτό το πράγμα για τα ασφαλιστικά. Εθνική διαπραγματευτική ομάδα κύριε πότε θα γίνει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ τώρα δεν μιλάω. Αφιβάλλω. Εγώ αλλά λέω δεν λέμε ότι τώρα λόγια υπάρχουν... τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν δεν πρόκειται να γίνουν, κάποιος έχει ευθύνη. Εγώ λέω ότι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Εάν εσείς θεωρείτε εκ μέρους κυβέρνησης ότι αποκλείεται να γίνουν, σύμφωνοι, διαφωνώ με την κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι. Έχει έναν εθνικό στόχο. Θεωρείτε ότι εσείς και ο κύριος Βίτσας, αν καθίσετε παρέα να συμφωνήσετε για το τι πρέπει να γίνει για τις πρόορες συντάξεις, θα συμφωνήσετε. Εσείς θα πείτε ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση, ας πούμε, στο πεδίο των πρόωρων ταξιδοτήσεων. Ο κύριος Βίτσας είναι ιδεολογικά αντίθετος. Ποιος σας είπε, με συγχωρείτε κύριε Τσίμα, ένα λεπτό, διότι κοιτάξτε τα μεγάλα λόγια, τα φάγαμε. Ένα 6 μήνες τρώμε μεγάλα λόγια. Και όχι, και θα γίνει, και θα σκίζαμε τα μνημόνια, φτάσαμε εκεί πέρα που φτάσαμε, από ρυθμούς ανάπτυξης πέσαμε σε ύφεση. Δεν είναι αστεία όλα αυτά. Και κάποιος έχει ευθύνη για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Λοιπόν, άρα επαναλαμβάνω. Τι θα χρειαζόταν, μια εθνική ομάδα διαπραγματεύσης, να μαζέψουν τα καλύτερα κεφάλια. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ, το προσωπική μου άποψη, ότι ο κύριος Κουτρουμάνης είναι ένας από αυτούς. Εντάξει, ξέρει ο άνθρωπος. Ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι δεν φτάνω εγώ στη γνώση του ασφαλιστικού. Πάρ' τον Κουτρουμάνη λοιπόν και βάλ' τον μέσα στη διαπραγμάτευση. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Έχεις απολύτως την ευθύνη για ό,τι προκύψει. Θα έρθει λοιπόν τώρα το μνημόνιο. Μνημόνιο με προαπαιτούμενα. Έχουμε λοιπόν την εξής σουρεάλ κατάσταση. Η σουρεάλ κατάσταση λέει ότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα πρωθυπουργός ο προσωπικός στη Βουλή, κατακεραυνώνει την κυρία Γεννηματά προχθές, τη οποία τη λέει τα πίτανη ταξί, που λέει ο πατέρας μου, για να μην το πω διαφορετικά. Η οποία όμως, κυρία Γεννηματά και το Πασόκ, ψηφίζει αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα δεν ψηφίζει και παίρνει ευθύνη πολιτική για κάτι το οποίο είναι αρνητικό, διότι βεβαίως δεν θέλεις να πεις στον κόσμο ότι τα έκανε θάλασσα 6 μήνες, η κυβέρνηση φάει ένα μνημόνιο παραπάνω τώρα και το ψηφίζω κι εγώ, διότι είναι μια σουρεάλ κατάσταση για την αντιπολίτευση. Και ταυτοχρόνως υβρίζεται, καθυβρίζεται. Και λες εσύ, μέχρι πότε, εγώ λοιπόν θα σας πω, κύριε. Για μας, για την αντιπολίτευση, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου γνώμη, αυτή η σουρεάλ κατάσταση πρέπει να λήξει και θα λήξει τέλος Αυγούστου. Τελείωσαν τα αστεία. Πώς δεν είναι, τελείωσαν τα αστεία, όπως το ακούς. Τέλος. Μέχρι εδώ ήταν. Αυτή η παρακολούθηση αυτής της εικόνας, ναι, εμείς είμαστε ένα κόμμα ευθύνης και μιλάω τώρα για την Νέα Δημοκρατία, ναι, εμείς θα βάλουμε την Ελλάδα πάνω από οτιδήποτε άλλο, ναι, εμείς θα ψηφίσουμε τη συμφωνία διότι θέλουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Αλλά εάν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι στην καμπούρα τη δικιά μας ή στην καμπούρα της όποιας αντιπολίτευσης θα λύνει τα εσωτερικά του προβλήματα και θα κυβερνά με τον τρόπο με τον οποίο δεν κυβερνά σήμερα, είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Σας το λέω ευθέως. Άρα από το Σεπτέμβριο δεν ψηφίζετε τίποτα άλλο, αυτό λέτε. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Εάν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θέλει. Έχει 2 δρόμους να διαλέξει, κατά τη γνώμη μου. Ο ένας δρόμος είναι να κάνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να φωνάξει τους 15 καλύτερους Έλληνες, να τους βάλει μέσα και να τους πει ότι παιδιά, εγώ είμαι πρωθυπουργός, αλλά εσείς είστε οι 15 καλύτεροι. Γιατί αυτό που έχει σήμερα δεν είναι κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή παρουσιάζεται ο ένας κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος μας κάνει δήλωση. Με τον ίδιο πρωθυπουργό, παιδί μου, αυτό ψήφισε ο κόσμος.
ο κύριος Κατρούγκαλος εμφανίζεται ότι μέσα στην ανακοίνωση χάνεται ο κόσμος για το ασφαλιστικό και το θέμα του κυρίου Κατρούγκαλου είναι εάν θα πάει η τρόικα ή η τετρόικα, όπως τη λένε τώρα, το κουαρτέτο, στο γραφείο του ή αν θα πάει αυτός στο κουαρτέτο. Δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι δηλαδή. Έχει σταματήσει. Βάλτε μια τελειά, υπάρχει σιγά, έλλειμμα σοβαρότητας. Όχι, δεν έχω ερώτημα. Δεν έχω τελειώσει. Ξέρω ότι δεν έχετε τελειώσει, αλλά δεν θα φύγουμε κιόλας, εδώ θα είμαστε. Το βασικό ερώτημα, αν βλέπετε εκλογές, δεν μου το πάρετε. Να απαντήσω. Λοιπόν, η απάντηση είναι ή κάνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού 2 ετών. Μάλιστα. Η οποία στηρίζεται από τα κόμματα, προχωρεί και αντιπολίτευση δεν θα έχει τη Χρυσή Αυγή, θα έχει το Λαφαζάνη. Οπότε τελειώνει. Και με ένα πλαίσιο, υπόθεση. Φαντάζομαι, κυρία Μπακογιάννη. Και με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Βεβαίως, εννοείται. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε μπαλτάς στάι στην παιδεία. Λοιπόν, ή θα κάνει εκλογές και αυτήν την κυβέρνηση, πάλι που σας λέω, θα την επιβάλλει ο ελληνικός λαός. Διότι πλειοψηφίες αυτού του είδους, όπως ονειρεύεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως δεν υπάρχουν. Και οπότε θα υποχρεωθεί, θα έχουμε χάσει όμως, θα έχει ένα τεράστιο κόστος και αυτό και ο ελληνικός λαός θα πληρώσει διπλά. Βοηθήστε λίγο. Επειδή, λυπάμαι που το λέω, αλλά εμένα με έχει απογοητεύσει πάρα μα πάρα πολύ αυτή η κυβέρνηση.